Αρέσκεια για τη στάση συγκεκριμένων κύκλων που έχουν καθυστερήσει την καθαρίση. Πιστεύουμε, από ό,τι ξέρω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα συζητείται στο ΣΤΕ η μία προσφυγή. Υπάρχει δυσαρέσκεια από αυτά που έχουμε βρει, που είναι έξω από τη φαντασία και θα τα αναδείξει η διοίκηση του ΟΑΣΤ. Και υπάρχει και δυσαρέσκεια για διάφορες αθλειότητες που διακινούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με τη διοίκηση του ΟΑΣΤ και του ΟΣΕΘ. Για κάποιους δημάρχους που γκρινιάζουν... Τι εννοείται, τι εννοείται. Όπως αυτό που βγήκε χθες από το Δήμο Νεάπολης Οικειών. Ακούστε, ο Σίμος Δαναηλίδης είναι ένας δήμαρχος που έχει στηρίξει το να έχουμε δημοσιαστικές συγκοινωνίες. Θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε τις διαδικασίες. Ο ΟΑΣΤ δεν έχει και δεν είχε ποτέ 520 λεωφορεία, όπως οριζόταν στον νόμο, για να εξυπηρετήσει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Θα στα πει και ο Στέλιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΤ. Το σύστημα της τηλεματικής δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί. Επομένως, δεν δίνει φερέγγια στοιχεία στους πολίτες και στους χρήστες των λεωφορείων. Αυτό τις επόμενες μήνες θα διορθωθεί από τις προσπάθειες που έχει ήδη κάνει η διοίκηση του ΟΑΣΤ και θα έχουμε ένα νέο σχεδιασμό και μια άλλη λειτουργία πολλών συστημάτων με τις δυνάμεις του ΟΑΣΤ εσωτερικά, προκειμένου οι πολίτες να έχουν μια αξιόπιστη ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων.